Ο Ζέρβα. Ποιο τον έφερε αυτόν. Και ο Ζέρβα θα γίνει προϊστορικό. Ήρθε μόνο του. Είδε φως και μπήκε. Τι κάνετε, κύριε Ζέρβα, πώς είστε? Καλά, εσείς, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Άκρησα, ήρθα νιός και γέρασα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ήρθες νιός και γέρασα μόνο. Μην την πιάσω αυτήν την κουβέντα. Ναι, όντως. Ναι, για πες. Εντάξει, είναι νομίζω το πιο κρίσιμο παιχνίδι για μένα το σημερινό. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μία δουλειά από τις τρεις που έχει, έχει κάνει τη σπουδαιότερη με βάση το γεγονός ότι όταν έχεις μειονέκτημα έδρα το ζητούμενο είναι να κερδίσεις τουλάχιστον μία φορά στην έδρα του αντιπάλου. Έχει φέρει τη σειρά στα μέτρα του και νομίζω ότι πάντα το τρίτο παιχνίδι είναι το πιο δύσκολο, το πιο πιεστικό για τον γηπεδούχο, γιατί γνωρίζει μετά αν σήμερα ο Ολυμπιακός νικήσει ότι στη χειρότερη θα έχει δύο ευκαιρίες να πάρει ένα παιχνίδι και να πάρει στο Final Four. Αυτό νομίζω ότι αυτόματα αποσυμπιέζει αρκετά, χωρίς να σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός σήμερα έχει νικήσει τη Μεγάλη Πέμπτη θα έχει άγχος και πίεση, εννοείται. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν παιχνίδια χαλαρά. Αλλά νομίζω ότι μπαίνεις τελείως διαφορετικά στο τέταρτο παιχνίδι, αν έχεις κερδίσει το τρίτο και μάλιστα έχεις καταφέρει κιόλας να επιβληθείς αγωνιστικά, δηλαδή να δείξεις τον αντίπαλο ότι χτυπάς τα σημεία που πονάει, ότι εκμεταλλεύεσαι τις αδυναμίες του και επιβάλλεις τον δικό σου ρυθμό. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο σήμερα για τον Ολυμπιακό. Να πάρει την νίκη, έστω και με ένα από το διαφορά, αλλά να δείξει ότι αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι τη σειρά την έχει στο δικό του ρυθμό. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Όχι, όχι. Και ο Παπα-Νικολάου, όπως περιμέναμε, ναι, θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Εντάξει, εννοείται ότι ενεργειακά δεν είναι 100% έτοιμος, γι' αυτό και νομίζω ότι δεν θα τον δούμε τα γνωστά 25-30 που παίζει. Αλλά από μόνη του και μόνο η επιστροφή και για αυτά που συμβαίνουν μέσα στο παρκέ και για αυτά που συμβαίνουν εκτός είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό. Για να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο, νομίζω ότι ο Τζαμπάρι Πάρκερ σήμερα θα έχει ένα στενό κορσέ δίπλα του. Κάτι που δεν είχε στην Βαρκελόνη, έτσι, είτε γιατί ο Πίτερς και ο Σίγμα προσπάθησαν πάρα πολύ. Ο Σίγμα τα κατάφερε σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι στον απόλυτο. Άρα νομίζω ότι η αμυντική αποτελεσματικότητα του Παπα-Νικολάου. Ξέρεις τι, έχει ο Τζαμπάρι Πάρκερ έχει παιχνίδι απ' έξω προς τα μέσα. Αυτό. Και αυτό. Που δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ψηλή του Ολυμπιακού μακριά από το καλάθι. Αλήθεια είναι. Ενώ ο Παπα-Νικολάου μπορεί να τον πάρει καλύτερα και να τον πάει βολτά. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά. Αν κάποιος θέλει να μου πει τι περιμένω διαφορετικό, είναι αυτή η σταθερά, αυτή η συνθήκη ότι ο αρχηγός του, το glue guy του Ολυμπιακού που λέμε, αυτός που είναι η κόλλα μεταξύ άμυνας και επίθεσης και όλων των θέσεων, θα είναι διαθέσιμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μαρκάρει αυτόν τον πολύ καλό παίχτη. Ο οποίος βέβαια αρέσει τον παρόν, δείτε κανείς, είναι πάρα πολύ παίχτης έδρας και στα εκτός μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει πράγματα στην Μπαρτσελόνα. Ναι, έτσι. Ναι. Μπορείς να μην τα μιλάτε σήμερα αυτά, ας πούμε. Όχι καθόλου, απλά να αναφέρω, ρε παιδί μου. Έτσι το... Μπράβο, ας το πούμε στο τέλος σειράς. Τώρα, ακριβώς. Ναι. Ναι, να κάνουμε ένα το μαύρο κουτί της Μπαρτσελόνα, ας πούμε. Ας είναι ένα συμπέρασμα, ναι, μπράβο. Πάντως, ναι. Ένα πράγμα δεν μ' άρεσε. Πες μου. Στον τρόπο, και με, τον οποίο, πολλά. Στον τρόπο με τον οποίο η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Πολύ σεβασμός, φίλε. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Και αυτό, ξέρεις, είναι λίγο... Δείχνει και την ψυχολογική προετοιμασία που κάνουν οι παίκτες της. Ναι, πολύ σεβασμός. Ήταν πάρα πολύ... Μα πιστεύω, έτσι όπως βγήκε η βαθμολογία, ότι οι τέσσερις πρώτοι θα θεωρούσαν τον εαυτό του άτυχο όποιος έπεφτε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό. Δηλαδή κοιτάνε το άλλο, σου λέει Μπασκόνια, οκ. Okay. Εντάξει και Φενέρ, κακός είναι απαντημένη. Ναι, α, ναι, είναι και Φενέρ. Κάνω. Σωστά, ναι, σωστά, ναι. Είναι και Φενέρ. Ναι, ναι, είναι και Φενέρ. Okay. Γενικά νομίζω, Μιχάλη, όσα χρόνια όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα είναι τελείως τυπικό το πλεονέκτημα έδρας. Όλοι οι αντίπαλοι θα είναι εισάξει. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια-δυο νίκες διαφορά, δεν μπορείς να πεις ότι είμαι το φαβόρι σε καμία περίπτωση. Αλλά συμφωνώ με το Βάιο και μπορώ να το δικαιολογήσω ακόμα περισσότερο, επειδή δόξα τω Θεώ έχω πάει πάρα πολλές φορές στο Παλάου. Ήταν το πιο... τα θεσιμπέλ πιο ψηλά από ποτέ. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι και ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η Μπαρτσελόνα έχει δύσκολη αποστολή και έχει περάσει και στην ομάδα αυτό, εννοείται. Ναι, καθώς, φτάνει για να λες ότι πρέπει να είμαι εγώ αυτός που στα τρία χρόνια θα είμαι ο πρώτος που θα κόψει το δρόμο για το Final Four σε αυτούς. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θεωρώ τώρα πλέον η σειρά είναι στα χέρια του Ολυμπιακού ξεκάθαρα. Τώρα μην κρυβόμαστε. Δείχνει ο Ολυμπιακός ότι επειδή είναι πλήρης, έχει απαντήσει σε όλα. Αρκεί να είναι προσεκτικός στα λάθη που κάνει και στα αμυντικά rebound που χάνει. Αυτά τα δύο θα το λέω και θα μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το είπε και ο προπονητής. Δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι το μόνο που δεν κάνει καλά ο Ολυμπιακός είναι ότι δίνει κάποιους εύκολους πόντους από λάθη στα χέρια του αντιπάλου, να το πω έτσι.
είτε από transition game, είτε από καταστάσεις ανισορροπίας της άμυνας. Και κάνει πολύ κοστοφόρα λάθη ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτό δεν πέτα την μπάλα έξω. Όχι, ούτε κάνει βήματα, ας πούμε. Ναι. Δίνει transition στον αντίπαλο. Ακριβώς. Και ό,τι χειρότερο, ειδικά με την Μπαρτσελόνα, που είναι το αγαπημένο της παιχνίδι. Αν ο Ολυμπιακός την πάει σε set ρυθμό, θεωρώ ότι πρέπει να κάνει κάτι πολύ φοβερό η Μπαρτσελόνα. Να βάλει τύπου 12-13 τρίποτα για να νικήσει. Ναι. Απλά να πούμε το εξής, ότι έτσι όπως παίζει στην ένταση που παίζει άμυνα ο Ολυμπιακός, διότι βλέπεις, ας πούμε, τους παίκτες της Μπαρτσελόνα να προσπαθούν να αποφύγουν το μαρκάρισμα με screen συνεχόμενα αυτό και να μην καταφέρουν να ξεφύγουν. Δύο σερή μάτς τώρα γίνεται αυτό. Καταναλώνουν πολύ ενέργεια στην επίθεση. Ναι, πολύ. Κάποια στιγμή, δηλαδή εντάξει, τρέμουν και τα χέρια. Ναι. Κουράζεται και το, και το μυαλό και το κορμί. Και σύν της άλλης, παιδιά, μιλάμε για δύο παιχνίδια που κέρδισε ο Ολυμπιακός το ένα από τα δύο στη Βαρκελόνη, παίζοντας το ρυθμό που τον βόλευε, και αυτό είναι μια κατάκτηση, με το γόκα που έχει σε καλή κατάσταση. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα τον έχουν αφήσει και λίγο οι ενοχλήσεις που είχε. Και γενικά με τα βαριά χαρτιά του, δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός στα δύο μάτια στη Βαρκελόνη δεν έκανε ούτε καν, είτε σε αυτό που νίκησε είτε σε αυτό που έχασε, ένα από τα 10 καλύτερα φετινά μάτια. Όχι. Ούτε καν. Όχι. Αυτό δείχνει ότι αν ελέγξει το ρυθμό. Ναι, βέβαια το καλύτερο και το χειρότερο μάτς, άμα ρωτήσει τον Μπαρτζόκα. Είναι σχετικά πάντα. Θα καταλάβεις ότι δεν είναι αυτό που έχεις στο νου σου. Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω 30 από τη διαφορά. Ναι. Δεν λέω αυτό. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι, ρε παιδί μου, δεν λειτουργήσαν όλα τα πράγματα που κάνει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο τέλεια. Ναι. Άσε την προσωπική επίδοση του καθενός. Οπότε η ομάδα έκανε τέλεια ή πάρα πολύ καλά όλα αυτά που ξέρει να κάνει και γι' αυτό κέρδισε. Όχι. Ακριβώς. Έκανε 2-3 πράγματα καλά και αυτά αποδείχθηκαν αρκετά για να κερδίσει το ένα από τα δύο και το άλλο. Να το χάσεις στις λεπτομέρειες εν τέλει. Ναι. Ναι, γιατί και το δεύτερο παιχνίδι, αν το δει κανείς διεξοδικά, αν ο Ολυμπιακός είχε ένα καλύτερο ποσοστό από αυτό το 4-18 στο πρώτο ημίχρονο, που τα περισσότερα σουτ είναι ελεύθερα, έτσι. Δεν είναι ότι έχουν γίνει υπό κακές προϋποθέσεις. Αν είχε ένα 7-18, θα ήταν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο και αυτό αλλάζει τελείως την ψυχολογία του αγώνα, έτσι. Βάζει πολύ μεγάλη πίεση, γιατί θυμίζω ότι η Μπαρτσελόνα παίζει τη ζωή της την Παρασκευή. Ναι. Άμα γινόταν 0-2, καταλαβαίνει κανείς ότι η επιστροφή δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν. Κουβαλάει από αυτή την ήττα και μια πολύ καλή είδηση, 20 πόντου του Πίτερς. Ναι, εμφανίστηκε ξανά, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, θα είναι κομβικό να είναι το ίδιο καλός. Οπότε ας βάλω έτσι και μια τρίτη προϋπόθεση στα λάθη και στα αμυντικά rebound, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να σουτάρει λίγο καλύτερη την μπάλα από το 28% που έχει μέχρι στιγμή στο τρίποδο, έτσι. Ναι. Για να ανοίξει και η άμυνα, γιατί αυτό που εφαρμόζει ο Κρυμάου είναι ένα ταμπούρι, να το πω έτσι, βάζοντας τα ψηλά παιδιά του, τον Βέσελη, τον Ερνάν Γκόμεθ, το Γκάλινιτς που είναι ένα παιδί το πιο δύσκολο το προσπερνά στη ρακέτα, να κλείνουν χώρους προς τα μέσα, δίνοντας το τρίποντο στον Ολυμπιακό, γιατί το δίνει ευηδεικτικά, έτσι. Mm-hmm. Και δεν το δίνει μόνο στο WOCAP, που λες ότι είναι ένας σουτέρ μέτριος, το δίνει και σε άλλους. Αν λοιπόν αυτά τα σουτ δεν μπουν, όλο και πιο πολύ θα σφίγγει ο κλείος προς τα μέσα και έτσι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει πλεονέκτημα, να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που έχει στους ψηλούς. Mm. Γιατί ποσοτικά και ποιοτικά, επιτρέψαμε να πω ότι ο Παύλο Μιλουτίνο είναι καλύτερη. Αυτό φάνηκε πολύ περισσότερο στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο την πέρασε αρκετές φορές την μπάλα κάτω από το καλάθι. Στην αρχή ναι, με το φαλ. Άλλωστε το φαλ στην αρχή είχε βάλει και 8-10 πόντους, ενώ προχθές. Τρεις. Τίποτα. Προχθές το δούλεψε καλά αυτό. Καλά. Το σουτ για το φαλ, το τελείωμα της φάσης είναι μια τελευταία επιλογή. Ναι, σωστά. Περνάει μπάλα εκεί και τη μοιράζει γιατί είναι φοβερός πασέρ. Σωστά. Αλλά θέλω να πω. Όχι, γιατί πάει βοήθεια, συνήθως πάει βοήθεια πάνω του και πάντα. Βλέπει από εκεί ψηλά που είναι. Ναι, ναι. Βλέπει το ελεύθερο. Ναι. Σπάει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πρέπει επίσης να διατηρήσει τα καλά επίπεδα αποτελεσματικότητας στην άμυνα πάνω στο Λαπροβίτσιο και στο Τωράνσκι. Και οι δύο ακόμα δεν έχουν επίσης σειρά, δεν έχουν εμφανιστεί. Είναι όμως πάρα πολύ ποιοτικός, ειδικά ο Αργεντινός. Μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι από το πουθενά, ας πούμε, για να σου αλλάξει όλη τη ροή. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει πάρα πολύ υπομονή, λεπτό προ λεπτό. Πάσα, κατοχή την κατοχή, κυριολεκτικά δηλαδή είναι. Ένα από τα πιο σκληρά ζευγάρια play-off. Ναι, αλήθεια. Ωραία κύριε Ζραβά μας. Σίγουρα θα περάσουμε καλά. 9.30 το μάτσε. 9.30 στήρια δεν υπάρχουν ούτε για το τέταρτο παιχνίδι. Mm-hmm. Ναι. Οπότε... Αν ήθελα καμιά δεκαριά. Τι ήθελες, Είναι και δύσκολο τώρα να σε βρω, γιατί πρέπει να πας και στο κόβ να κάνεις την εγγραφή σου. 8, 9.30 και 10. Τι δέκα. Ναι, καλά, την Πέμπτη είναι το δύσκολο. Την Πέμπτη είναι το δύσκολο. Την Πέμπτη γίνεται. Μεγάλη Πέμπτη. Πέμπτη είναι δύσκολο. Στα 12 Ευαγγέλια θα έχουμε. Ναι. Οπότε τα ξαναλέμε μετά. Την Πέμπτη είναι 8 παρατέταρτο και 10 τα μπάσκετ. Ναι, τα δύο. 8 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός 10 παρατέταρτο. Α, 10 παρατέταρτο. Ναι. Ποια δύο. Έχει δύο μάτς. 8 παρατέταρτο και 10. Ναι, γι' αυτό είπα τα μπάσκετ. Έχει και το conference. Ναι, 10.
Ναι. Ωραία κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Εγώ. Καλησπέρα.